Τα Blade Game εναντίον Fox, λοιπόν, για αυτό το παιχνίδι του Greek Letters, Αντώνη. Θα αφήσουμε λίγο τις προβλέψεις μας και θέλω να σε ρωτήσω γιατί φοράς αυτό το καπέλο. Λοιπόν, Vitality από μικρό παιδί είμαι. Από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί. Και τώρα που είδα ότι ο αγαπημένος μου Μίλιτσα θα είναι στο Vitality. Μόνο Μίλιτσα. Μόνο αυτό ξέρω εγώ. Δεν ξέρω μόνο αυτό. Άλλο. Εντάξει, δεν θα το σχολιάσουμε. Vitality από μικρό παιδί, αλήθεια, υποστηρίζω πάρα πολύ και θα υποστηρίζω πάρα πολύ σε αυτό το split του LEC. Και περνάμε W Game αντίον Fox, λοιπόν. W Game αντίον Fox. Πάμε κατευθείαν στο game, να μην μακρηγορούμε. Ωραίο καπελάκι όμως. Θα φορεθεί πολύ, να ξέρεις. Για να δούμε. Ειδικά... Και το Σάλκε θα φορεθεί. Ναι, ναι, και αυτό θα φορεθεί. Ρένεκ πρώτον, μπαμ, μπαν. Το μπαν για τις μπαμ, μπαμ, το μπαν. Για τις WL Gaming. Θα δούμε το τελευταίο μπαν για αυτό το face για τους WL Gaming. Αν θα είναι κάποιος γκράγκας του Apen ή η Κασιόπια του Punisher. Θα μπορούσαν γενικότερα να κλείσουν πολλά. Έχουμε τον Thresh του Hungry Panda. Υπάρχουν γενικότερα από τις τόπο. Όχι, κλείνουν τα λίγια του Apen. Δύο φορές, δύο εξαιρετικά games από τον Apen. Καταπληκτικός μεν, αλλά είναι ένα emergency pick για τον Apen. Το έχουμε δει να παίζεται όταν τον κάνουν κάποια target bans. Δεν ξέρω, για τον draft είναι η ευκαιρία να δούμε Κασιόπια Punisher. Ακόμα μια φορά. Ναι. Και άλλη μια φορά ήταν στον Blind Pick, τουλάχιστον για τα πρώτα τρία picks και Κασιόπια για τον Βον. Wow. Εντάξει, αυτό είναι disrespect. Θα το πω. Δεν μπορώ να το πω. Θα το πω. Vitality μόνο. Vitality. Συνεχίζουν οι Fox. Το Κασιόπια είναι στο Κασιο... είναι Κασιόπια. Είναι δυνατό. Επίσης να πούμε και το άλλο. Είναι Κασιόπια player. Έχει στο solo queue account πολλά Κασιόπια games, άρα δεν είναι απλά ένα τυχαίο pick για εκείνο. Αστειευόμαστε. Απλά να το πούμε. Ναι, απλά εντάξει, έχουμε Κασιόπια Punisher, το έχουμε δει. Γεια σου. Ο Punisher. Και ίσως μπορεί να υπάρχει και ένα flex για την ομάδα των Fox, να είναι γεια σου ο Γκράγκα στο bot lane. Ναι, πολύ δυνατό και αυτό. Αλλά. Το τελευταίο pick για του ναι, Fox. Ναι, ναι. Αλλά αφήνει support τελευταίο pick για counter, όχι. Άρα είναι κάτι διαφορετικό για την ομάδα των Fox. Είναι η Καμίλη στο top για τον Μπάκο. Είναι η Καμίλη στο top για τον Μπάκο. Για τον Μπάκο, όχι. Είναι η Καμίλη στο jungle για τον Nape. Το Hungry Panda. Νομίζω είναι η Καμίλη στο top για τον Μπάκο. Άρα ο Orn είναι στο support για τον Hungry Panda. Okay. Λοιπόν. Το παιδί της γνωρίζοντας ο Icebreaker ότι το top στο top matchup είναι δύσκολο για εκείνον γιατί η Καμίλ μπορεί να μπει επιθετικά, στέλνει τον Von στο top lane και πάει εκείνο στο mid εναντίον του Punisher. Ναι, νομίζω όμως ότι ο Von με Κασιόπια έχει ένα πρόβλημα στο να ξεφύγει στο top lane. Okay, μπορεί να βγάλει εκτός παιχνιδιού τον μπάκο τουλάχιστον στα early levels, αλλά εάν ο Apen καμπάρει στο top. Δεν μπορεί ίσως να ξεφύγει. Περιμέναν αυτή η τακτική και από την ομάδα των Fox και αυτό θα ήθελα να κάνει την αλλαγή. Ναι, MX, Hungry Panda εδώ πέρα μαζί με Κάντο και Fallen ανταλλάξαν κάτι. Στα Minions. Θα ξαναβρεθούν εδώ πέρα. Θέλει να κάνει το Prey Seeker ο KPD. Βασικά θέλει να το κόψει το Recall. Είναι και μέσα στο top side. Αλλά οι WG έχουν το πράιο ουσιαστικά για αυτό το top lane. Μάτσα. Ναι, και μένει ο μπάκο μας με τον Apen. Είναι κλεισμένοι στο tower. Ο Von όμως δεν έχει μάνα. Τώρα θα πάρει κάποιο. Ο Punisher δέχεται και τα tower. Χίδε πέρα τον Icebreaker. Θέλει να επιθετικά, παρόλα αυτά αρκετά low icebreaker, έκανε και το ignite το Punisher. Ξεφεύγει ο top lane ο WG. 0-0 παραμένει το score, θα φύγει και ο KBD από το top lane. Ο Hungry Panda μαζί με τον MX πηγαίνει επιθετικά. Oh, γίνεται και τον Oga πάνω στον Κάντο, ο οποίος έρχεται και το ignite αρκετά low και εκείνος, νομίζω ο Κάντος θα πέσει first blood από τον Hungry Panda. Teleport. Έρχεται το teleport από τον Von. Γίνεται, κάνει το flash και το hook εδώ πέρα και ο Fallen, βασικά και το hit. Θα πέσει ο Namex, θα πέσει και ο Hungry Panda. Λογικά έρχεται και ένα teleport από τον Μπάκο. Ο Hungry Panda κάνει τον Oka πάνω στο Von και τον Μπάκο κάνει το hook στο Von αρκετά low. Θα πέσει και εκείνος. Δύο τα kills για την ομάδα των Fox. Πολύ ωραίο teleport και από τον Von, αλλά συνέχεια και από τον Μπάκο, ο οποίος θα μαζέψει το πρώτο του kill στο παιχνίδι, όπως και ο mid laner του WL Gaming. Ακόμα ένα teleport έρχεται από του WL Gaming και είναι για τον Κάντο, ο οποίο δεν μπορεί να περάσει καθόλου ντάμα σε αυτό το fight. Ένα hook του Fallen δεν θα γίνει LAN. Ρισκάρει πολύ εδώ. Ο Μπάκο hook shot και ακόμα ένα kill για τον Μπάκο πάνω στον Fallen. Αρκετά κόβεται τον Μπάκο, μαζεύει δύο kills από αυτό το fight. Ρίσκαρε πάρα πολύ ο Λεοντάρα εκεί, δίνει ακόμα ένα death. KPD και Fallen θέλουν να βγάλουν κάτι εδώ πέρα στον Punisher. Ο KPD μπαίνει, δεν θέλει να κάνει τον knock-up, τώρα το πετυχαίνει, κάνει και το hook από τον Fallen. Ο Punisher φλασάρει, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεφύγει. Τον Gate, το red buff και ξεφεύγει ο Punisher. Νομίζω ότι ο Icebreaker εκεί απλά έπρεπε να κάνει το flash. Von δεν έχει words για να τον δει. Έχει ανοίξει εδώ πέρα, κάνει το hook εδώ πέρα. Ο Μπάκο θέλει, γίνεται και stand. Ο Von είναι και ο Apen στο top lane, έχετε και ο Icebreaker. Ο Von αρκετά λέω θα πέσει ακόμα ένα kill για τον Μπάκο. Συνεχίζει ο Icebreaker, ο Punisher έρχεται. Όχι, θα κάνει τον Gate. Θέλει να κάνει εδώ πέρα WL Gaming στο bot lane κάτι, έχει περάσει την τάμα στο Hungry. Πάντα παρόλα αυτά δεν μπορούν να βγάλουν τίποτα και ο Namex περνάει και το Void Seeker μπορούσε να μπει, αλλά ήταν μεγάλο το ρίσκο. Ο Apen ήθελε καλού ή κακού εδώ πέρα να σώσει τον Punisher και να έχει Hungry Panda και Κάντος ακόμη μια φορά στο bot lane. Ο Κάντος το κέι το ignite, κάνει και το jump, θα πέσει ακόμα μια φορά και το ulti από το Hungry Panda. Θέλουν να κάνουν knock-up και τον Fallen, το κάνουν και αυτόν. Θα πάρει ακόμα ένα kill
Ο Namek βασικά το πρώτο στο παιχνίδι για την ομάδα των Fox. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά τελικά το όρο του Hungry Panda. Δεν μπορεί να περάσει damage. Έχουν μείνει πάνω πίσω. Δεν μπορεί να ματσάρει κανένα lane αυτή τη στιγμή σαν solo σε 1 vs 1. Οπότε δίνει την ευκαιρία στον Namek να πάρει το πρώτο χέρι στο παιχνίδι. Στο 11ο λεπτό μόλις για την ομάδα των Fox. Αν είμαστε στο 9-23 θα λέγαμε θα βγει κι άλλο. Ναι, ναι, αλλά ναι. Never mind, είμαστε στο 9-22. Και με το Hungry Panda στο mid. Falling και Hungry Panda ακόμη μια φορά στο rotate. Icebreaker έχει ανοίξει την ulti στο top και ματσάρει τον Πάκο που κάνει και τη δικιά του ulti. Αυτό το 1 vs 1 εξελίσσεται. Φλασάει ο Πάκο. Πάρα πολύ ωραίο flash. Παρ' όλα αυτά, Icebreaker έχει τον damage εδώ πέρα. Meanwhile, ένα shutdown έχει γίνει στο map. Ο Icebreaker θα πάρει το solo kill στο top lane αντίον του Πάκο. Όπως θα δώσει και το shutdown ο Hungry Panda στο mid 3-6. Το score μειώνει WL Gaming. Πολύ σημαντικό. Pretty even στα gold. Πάμε για ένα 3 vs 3 εδώ πέρα. Στο bot lane από ό,τι φαίνεται για τι δύο ομάδε. Έχει ανοίξει την ulti ο Falling. Έχουν πιάσει τον κάτω. Ακόμη μια φορά τον εξαφανίζουν. Ο KPD έχει μπει μέσα στο Namex εδώ πέρα. Θέλει να κάνει το Void, δεν προλαβαίνει καν. Θα πέσει και αυτό. Double kill για τον Hungry Panda. Έρχεται το Stopwatch από τον Fallen. Αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει με τίποτα. Παίρνει και το Tower Fox. Παίρνει και τον Fallen και το kill το μαζεύει ο Apen. Ρισκάρουν πάρα πολύ οι παίχτε των WL Gaming. Θέλουν να κάνουν εκείνοι τα plays. Τώρα θα βλέπουμε όλου του WL Gaming να εμφανίζουν τον εαυτό του στο top lane. Να θέλουν να πάρουν το Tower, να σκοτώσουν και τον Buck ο οποίο θέλει να ξεφύγει. Κάνει το hookshot. Γλιτώνει προ τη μη στον Buck. Σαν το Rel βασικά ο Buck του Icebreaker. Ο Icebreaker περνάει τα μας στον Πάκο, ανοίγει και το shield. Πολύ δύσκολα πράγματα για τον Πάκο, θα πέσει το kill, θα το πάρει ο Icebreaker. Ο Punisher βρίσκεται στο bottom lane, όπως το duo, τον Intrepid Fox. Δεν νομίζω να προλάβει όμως. Για να δούμε αν συμφέρει τελικά στο WG Gaming. Όλο αυτό που γίνεται, ο Von φλασάρει, κάνει stun 2. Ο Von συνεχίζει να περνάει τα μας στον Namex. Πολύ ωραία sidestep από τον Von. Συνεχίζει μέσα σε 3 άτομα βασικά ο Von. Ο Hungry Panda αρκετά low. Κάνει rocket jam ο Κάντος. Στόμπος από τον Hungry Panda. Το kill ιδανικά θέλει να το πάρει. Ο Κάντος φλασάρει και το δίνει σε αυτό και το shutdown. Shutdown λοιπόν, πρώτο kill για τον Κάντος. Ο Punisher δεν καταφέρει να πάρει. Να πετύσει το μάτι του με αυτόν τον τρόπο. Με στιγμή να έχετε το ulti από το Hungry Panda. Θέλουν να πιάσουν ποιο είναι ο στόχο. Ο Von είναι, έρχεται τον Oka από Punisher. Κάνει την ulti. Ο Hungry Panda θα μαζέψει και αυτό το kill. Το hook έρχεται από τον Fallen. Θα πέσει και εκείνο. Ο Namex θα πάρει το δεύτερο kill στο παιχνίδι. Ένα μικρό overextended και από τον Von και τον Fallen. Δεν περίμεναν ότι θα γίνει όλα αυτά που θέλει αυτή τη στιγμή η ομάδα WL Gaming. Ένα ρίσκι είναι δύο άτομα. Όλα από την ομάδα των Fox σίγουρα εδώ πέρα. WL Gaming μπορεί να του κλείσουν μέσα στον Baron Pit. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω τον Baron φλασάρει προ τα έξω μαζί με τον hookshot να διώξει τον KPD και η ομάδα των Fox θα πάρει τον Baron. Πολύ ωραίο flash εκεί. Έδιωξε τον KPD μακριά. Ο Baron λοιπόν, ο πρώτο Baron στο παιχνίδι, πηγαίνει στην ομάδα του Punisher. Μαζί με τον Apen. Έχουν πάει όλοι οι Fox στο top lane. Φυσικά τα τρία άτομα εδώ πέρα. Ulti από το Hungry Panda κάνει νόκα τελικά το Von. Έρχεται και η ulti του Punisher και η ulti του Apen. Εξαφανίζεται ο Von. Το kill το παίρνει ο Punisher. Δεν περιμένει ο Von για ακόμα μία φορά ότι θα κάνουν ένα all-in η ομάδα των Intrepid Fox. Απλά παίρνουν ένα άτομο από την ομάδα των Fox, τα πετάνε όλα και παίρνουν και ένα tower πλέον. Αυτό χρειάζεται. Έτσι παίζουν τουλάχιστον top tier ομάδες. Θα πάρουμε ένα kill. Να κάνουν κάτι. Νομίζω ότι ο Κάντος μαζί με τον Λεοντάρα υποτίμησαν λίγο τον bottom lane. Ο Icebreaker βάζει στο Σάντο Ρέμ τον back, ο οποίος δεν μπορεί να γλιτώσει από εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά έχει έρθει και ο Punisher, είναι στο bot lane. Έρχονται και teleport εδώ πέρα από του WL Gaming. Ο Μπάκο δέχεται αρκετό damage στην οικογένεια επειδή το κάνει knock-up. Ο Μπάκο κάνει την ulti, κάνει το hookshot, δεν μπορεί να γλιτώσει. Το kill το παίρνει ο Von και έχει πρόβλημα και ο Punisher. Συνεχίζει γενικά είναι φλασέρο και επειδή κάνει το knock-up, φλασάρει και ο Punisher. Φλασάρει και ο Von κάνει εδώ πέρα την ulti, δεν πετυχαίνει το Punisher. Ο Punisher θα πάρει αυτό το kill, βασικά θα πάρει ο Namex. Πεθαίνει και ο Icebreaker, double kill για το Eddie Carter Fox. Ακόμα ένα overextend, είδαν ότι σκότσαν τον Μπάκο και συνέχισαν να θέλουν να σκοτώσουν και τον Punisher. Δεν υπολογίζαν όμως σωστά, διότι όλη η ομάδα των Intrepid Fox βρισκόταν εκεί, σκότωσε δύο ακόμα άτομα. Τρία άτομα, το μόνο που μπορεί να καταφέρει αυτή τη στιγμή η ομάδα του WL Gaming. Ο οποίος βρίσκεται όπου τον θέλει η ομάδα του, έχει κάνει καταπληκτικές ούλτι, έχει βοηθήσει όλη την ομάδα. Στον Μπόκ, θέλω να πάρουν και το Inhibitor εδώ πέρα η ομάδα των Fox. Ο Κάντος και ο Φόλ βασικά άρχισαν να κάνουν recall, τώρα ίσως να θέλουν να κάνουν κάποιο fight την WL Gaming. Έρχεται και το teleport από τον Icebreaker, βασικά είναι ο Μπάκο, συγγνώμη, ο οποίος έχει έρθει με το teleport. Για να σώσει την ομάδα του Icebreaker, ο Κάντος είναι και εκεί και εκείνη. Έρχεται το ούλτι από τον Χάρι Πάρα, ένα πολύ περίεργο fight εδώ πέρα. Ο Κάντος είναι μέσα στα μούτρα του Μπάκο βασικά. Ο Icebreaker κάνει εδώ πέρα το Stopwatch, ο Namex κάνει το Stopwatch και εκείνο γίνεται knock από Hungry Panda εδώ πέρα από τον Icebreaker βασικά. Θα πέσει τελικά ο Namex το kill να το πάρει ο Von. Hookshot από τον Μπάκο, μπαίνει, κάνει stun τον Κάντος, σκοτώνει και εκείνον, είναι και ο Punisher στο fight. Να δούμε πώς μπορεί να συνεχίσει το χειμένο fight. Κάνει τον knock εδώ πέρα ο Apen, κάνει και ο Hungry Panda. Δύο άτομα knock αλλά έχουν πιάσει τον Punisher στην άλλη μεριά. Η WL Gaming θα σκοτώσει και εκείνο, θα πέσει και ο Apen. Είναι ο Μπάκο ο οποίο έχει μόνο σωθεί, κάνει το hookshot και γλιτώνει για τον. Όχι, Ace! Για την ομάδα του WL Gaming. Το γύρισαν οι WL Gaming, ο Icebreaker ήταν μέσα σε τρία άτομα, δεν πέθανε ποτέ, δεν μπορούσαν να το σκοτώσουν. 11-17 το σκορ είναι μια ανάσα. 1.200 γκολ για τους Intrepid Fox, 46.000 WL Gaming. Για να δούμε τώρα ο Baron
θα είναι από βασικά ήδη ο Icebreaker έχει πιάσει το Hungry Panda. Shadow Realm. Τον βάζει και στο Shadow Realm. Φλασάρει κιόλας ο Icebreaker. Ο Hungry Panda κάνει την ulti. Ο Icebreaker όμως θα βρεθεί μέσα σε τρία άτομα τον Fox. Ο Hungry Panda αρκετά low και εκείνος ανοίγει και το shield. Ο Icebreaker θα πέσει. Το kill θα το πάρει. Ο Κάντος έρχεται και ulti από τον Fallen πάνω στον Πάκο. Δεν ξέρω αν θέλει να συνεχίσει την W Gaming. Πρέπει να κάνει το hero play. Να πάρει τον Baron να κάνει μια καλή ulti. Ο Apen θέλει να μπει τώρα με τον Baron. Λέβει ο Apen τον Baron και η ομάδα των Fox τώρα είναι όλοι μέσα στον Baron Pit. Θέλουν να κερδίσουν το fight, παρόλα αυτά ο Μπάκο είναι μέσα σε τρία άτομα το W Gaming. Τι κάνουν οι άλλοι Fox, δεν ξέρω. Ο Κάντος θα πάρει ένα kill, θα πάρει ακόμα ένα kill πέρα από το W Gaming. 2 vs 2 εδώ πέρα ένα hook. Πάρα πολύ ωραία του Falling Panda εδώ πέρα. Τρίπλε kill για τον Κάντος. Ο Namex κάλει κινελίστικ. Θα πέσει τελικά ο Κάντος. Τρελό fight υπέρ το Fox εν τέλει. Ο Namex είναι ο μόνος ο οποίος έζησε. Ο Apen θα κλέψει τον Baron. 15-22, τι match βλέπουμε, Βασίλη. Τι χαμός γίνεται, πραγματικά. Επειδή μετά έγινε ένας χαμός στο fight, ο Namex δεν χάνει χρόνο, πουσάρει, καταστρέφει τα towers, είναι στα 7 towers στην Τελβίδη Fox μπροστά, θα πάρουν το 8ο και ίσως να πάρουν και τον πρώτο inhibitor τους. Θέλω να πάρουν και το πρώτο inhibitor του παιχνιδίου η ομάδα των Fox, παρόλα αυτά δεν το ρισκάρουν, είναι πάρα πολύ close game. Παρόλο που οι Fox περιμένουν. Έχουν αρχίσει ήδη οι Intrepid Fox. Έχουν αρχίσει ήδη η ομάδα των Fox εδώ πέρα. Ο Icebreaker τραβάει πίσω το Hungry Panda ακόμα μια φορά. Αυτό είναι ο στόχο. Ο Icebreaker έχει ανοίξει το Shadow Realm ακόμα μια φορά. Τελικά το deck το παίρνει η ομάδα των Fox. Παρόλο που θα έρχεται το ulti από τον Punisher. Ένα τρελό fight. Τον Namex ο Punisher μόνο του. Πάνω στο KPD. Ο Punisher είναι μέσα σε όλου. Θα πέσει εκείνο ulti από τον Apen. Ο Icebreaker αρκετά low. Θα πέσει και εκείνο. Ο Namex ζει ακόμα. Ο Μπάκο κάνει εδώ πέρα την ulti μέσα σε τρία άτομα. Και ο Κάντο και ο Namex. Ο Namex. Ωραίο flash από τον Apen. Triple kill για τον Namex. Ο Namex 10-2-10. Είναι καταπληκτικός αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί να το φτάσει κανένας. Δεν μπορεί να το σκοτώσει κανένας. Είσαι για την ομάδα των Intrepid Fox, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να λήξουν το παιχνίδι. Πάρα πολύ ταμάτα στην ομάδα των Fox. Και ο Namex με το δικό του positioning πήρε το triple kill. Θέλουν να λήξουν το παιχνίδι, Βασίλη, Intrepid Fox. Για να δούμε η ομάδα των Fox αν μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι. Βαράνε, εκεί ήταν inhibitor, έχει βγει ο KPD, ο οποίος θα προσπαθήσει κάπως να σώσει την ομάδα του με ενδεχόμενη ήττα. Φλασάρι κάνει knock-up. Ο KPD προσπαθεί να στολάρει λίγο το παιχνίδι. Ace για τους Fox ακόμα μια φορά. Βαράνε τον Ace. Και η ομάδα των Fox νικάνε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ο W Gaming στο 30 λεπτό με MVP ξεκάθαρα τον Namex βασικά κάνουν διπλό Stopwatch, okay. Για να τελειώσουν το Stopwatch το οποίο είχαν από την αρχή. Τι να πούμε, έχω μείνει άφωνος, καταπληκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Namex όμως ήταν πάρα πολύ μπροστά, δεν μπόρεσε να τον φτάσει κανείς, είχε τρελό position, έβγαλε άπειρο damage μέσα στο παιχνίδι, καταπληκτικός. Απεν, Hungry Panda και Namex είναι τρεις υποψήφιοι MVP. Εξαιρετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ναι. Πραγματικά ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Κάποια μικρά λάθη από τους δύο. Βασικά κάποια, απλά ήταν κάποια διαφορετικά rotates, κάποια διαφορετική προσέγγιση. Δεν πάμε ότι ήταν λάθη βασικά. Ένα πάρα πολύ καλό και close game παρόλη τη διαφορά που είχαν χτίσει Fox.